Από την πρώην Σοβιετική Ένωση, ποντιακής καταγωγής, η οποία συνελήφθη τον περασμένο Μάρτιο, επειδή ακριβώς πολλούς είχε μπροστά της για να πουλήσει σε λαϊκή της Κατερίνης περίπου 5 κιλά χόρτα. Και αυτό κρίθηκε ότι ήταν εξαιρετικά επιβαρυντικό και παράνομο. Επιβλήθηκε το γνωστό πρόστιμο των 200 ευρώ στη συγκεκριμένη 80χρονη, ενώ πριν από 2-3 μέρες έγινε γνωστό ότι η συγκεκριμένη 80χρονη πήρε στα χέρια της και την κλήση από το δικαστήριο με την οποία καλείται να δικαστεί τον ερχόμενο Ιούνιο για αυτό το τρομερό και φοβερό παράπτωμα που έκανε. Να πω ότι τα 5 κιλά χόρτα με τα οποία βρέθηκε, είναι αυτό που λέμε μικροποσότητα χόρτων, κάνουνε δεν κάνουνε 5-6 ευρώ. Μα είναι δυνατόν. Υπάρχει κάποια εικόνα γιατί η αστυνομία, δηλαδή είχαμε την γιαγιά με τα καλτσάκια αυτά. Τώρα έχουμε μία άλλη επίσης ηλικιωμένη που πουλούσε χόρτα. Με τα τερλίκια. Τερλίκια, ναι. Υπάρχει κάποια δικαιολογία, κάποιος εξηγεί γιατί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό λογική οποίο... από ένα σημείο και μετά, έτσι. Αυτό το οποίο μας λένε οι αστυνομικοί είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Αυτό λέει ο νόμος, ο οποίος δεν κάνει κάποια διάκριση σε άτομα κάτω ή άνω των 80 ετών. Ο νόμος ορίζει ότι άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στις παρυφές μιας λαϊκής αγοράς και πουλά προϊόντα χωρίς να έχει τις απαραίτητες άδειες. Ο νόμος ορίζει, επίσης ότι δεν μπορεί να επιβάλλεται το πρόστιμο κτλ. Εντάξει, ο νόμος ορίζει ότι δεν μπορεί να υπάρχουν και κτίρια υποκατάληψη, ότι δεν μπορεί να κάνει χρήση ναρκωτικών μέσα στο Αριστοτέλειο. Πολλά ορίζει ο νόμος, τα οποία δεν τηρούνται. Έτσι δεν είναι? Πραγματικά. Ακριβώς έτσι είναι, γιατί η επιλεκτική εφαρμογή του νόμου συνιστά τη μεγαλύτερη παρανομία. Ας καθαρίσουν το Αριστοτέλειο πρώτα τα ναρκωτικά. Ότι... Και μετά μπορούν να πάρουν τις γιαγιάδες, να τις πάνε με δικάσιμο, με αποτυπώματα από τα με τις εικόνες και όλα αυτά τα ωραία θέλω που τιμούν για τη χώρα μας. Θέλω να σας πω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι από την πλευρά των συνδικαλιστών της αστυνομίας γίνεται η πρόταση να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση, ούτως ώστε να μην υπάρχουν τέτοιου είδους διαδικασίες για άτομα που είναι πάνω από 75 ετών. Υπάρχει μια τέτοια πρόταση, η οποία καλό θα ήταν να έφτανε και μέχρι την Βουλή. Να διώξει από τη λαϊκή όλους τους ανθρώπους. Αυτοί θεωρούν ότι επιτελούν ένα έργο και δεν μπορούν αλλιώς να τους διώξουν. Γιατί σου λέει, τις διώχνουν τις γιαγιάδες και ανάρχονται. Άμα τους βάλεις ένα πρόστιμο τώρα, πρόσεχε γιαγιά. Μιλήσαμε λίγο με τους, έτσι όπως το ψάχναμε αυτό το θέμα, με το γιο. Και μας είπε ότι η γιαγιά φοβήθηκε τόσο πολύ που δεν θέλει να βγει από το σπίτι, εν πάση περιπτώσει. Είναι 80 χρόνων και φοβάται, γιατί ξέρεις, αμέσως και από την Ρωσία. Εκεί με το κράτος είχαν ένα θέμα. Εν πάση περιπτώσει, το να πάει για να πουλήσει χόρτα και να βγάλει 5 ευρώ, 6 ευρώ συνολικής αξίας, δεν είναι και τίποτα, ρε παιδί μου. Κάνεις μια παρατήρηση να φύγει. Το πρόστιμο και όλο αυτό το πράγμα. Μια διαδικασία, το χαρτί να στείλουν οι δικάσιμος να οριστεί. Την άλλη την είχαν σύρει στο αστυνομικό τμήμα με τα αποτυπώματα. Δηλαδή, εντάξει. Ναι, δεν υπάρχει προσαγωγή στο αστυνομικό μέγαρο. Επίσης, δεν υπάρχει, Χρήστο, και το άλλο. Αυτό που λένε οι αστυνομικοί, να γίνει δηλαδή αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για να μην πηγαίνουν να τις λαμβάνουν. Δηλαδή, υπάρχει το πνεύμα και το γράμμα του νόμου.